ήρθαμε σήμερα εδώ να τιμήσουμε τους νεκρούς αγωνιστές λιμενεργάτες και όλους τους αγωνιστές της εργατικής τάξης που πάλεψαν δίνοντας και το αίμα τους για καλύτερες συνθήκες δουλειάς και ζωής. Η φετινή Πρωτομαγιά βρίσκει τους εργαζόμενους στις συνθήκες πανδημίας με ελλιπή μέτρα προστασίας για αυτούς και τις οικογένειές τους, με χιλιάδες νεκρούς από τον κορονοϊό. Μας βρίσκει με πατημένα δικαιώματα, μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, απλήρωτη δουλειά, αδικαιολόγητες απολύσεις, εργασία όπως και όποτε τη θέλει ο εργοδότης. 135 χρόνια μετά τον Μάη του Σικάγο που καθιέρωσε το 8ωρο, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, παίρνοντας τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ και αξιοποιώντας τα δεκανίκια της ηγεσία της ΓΕΣΕΕ, φέρνει με νόμο τη δεκάωρη δουλειά χωρίς αποζημίωση, την πλήρη κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και την ίδια ώρα χτυπάει τις συνδικαλιστικές μας ελευθερίες ώστε να μην μπορούμε να αρθρώσουμε και κουβέντα. Κάνουμε ξεκάθαρο ότι δεν θα περάσει έτσι. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να δώσουμε μαχητική απάντηση στην απεργία στις 6 Μάη και στη συγκέντρωση των σωματείων στις 9.30 στην Κεντρική Πλατεία. Να απαιτήσουμε να μην κατατεθεί το νομοσχέδιο, να απαιτήσουμε σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, 7ωρο, πενθήμερο, 35ωρο, κατοχήρωση των δικαιωμάτων μας και αυξήσεις στους μισθούς.